Μαζί μας εδώ στο στούντιο της Crete TV ο Υπουργό Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική, ο Λασιθιώτη Βουλευτή, ο κ. Γιάννη Πλακιωτάκη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σα. Καλώ ορίσατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίω, να ξεκινήσω με αυτό που φαντάζομαι βιώνετε κι εσεί. Οργώνετε την, περιφέρεια, την περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Δεν το κάνω μόνο τώρα, αυτή την περίοδο. Το κάνω τα τελευταία συναπτά 20 έτη. Γι' αυτό και οι συμπολίτε μου διαρκώ επί 8-9 εκλογικέ αναμετρήσει με τιμούν με την εμπιστοσύνη του και εγώ προσπαθώ καθημερινά να ανταποδίδω αυτή την τιμή. Θεωρώ ύψιστη τιμή να είμαι ε, βουλευτή του νομού Λασιθίου. Αντλώ τη δύναμή μου από το Λασίθι και όλα αυτά τα χρόνια, τόσο βέβαια από τη θέση <συκλή> του Υπουργού, ε, όπου είχα την ε, τύχη να με εμπιστευτεί ο Πρωθυπουργό τη χώρα, αλλά κυρίω οι πολίτε του νομού Λασιθίου. Ε, αναλώνω όλους μου τις δυνάμεις έτσι ώστε να προωθήσω ζητήματα ε, της περιοχής μου, να προωθήσω ζ... προβλήματα των ε, συμπολιτών μου και θεωρώ ότι και σε αυτές τις εκλογέ, επειδή ξέρετε εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια, πιστεύω να μου δώσουν ξανά τη δύναμη ε, να ανταποκριθώ και στις νέες προκλήσεις, ε, προκλήσεις πολύ για την περίοδο που διανύουμε. Θέλω να σας πάω στο κομμάτι της επικαιρότητα, γιατί σήμερα έχουμε μία αντίδραση από την πλευρά του Αντιπροέδρου του Αρίου Πάγου, του κυρίου Τζανερίκου, κύριε Υπουργέ, που έχει να κάνει με την τροπολογία Κασιδιάρη όσον αφορά το συγκεκριμένο κόμμα, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά μία παρέμβαση από την ίδια την κυβέρνηση. Να σας πω ότι ήδη υπάρχει μία πρώτη αντίδραση από το Μάκη Βορύδη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που νομοθετεί. Ωστόσο, έχουμε μία ανακοίνωση που εκφράζεται με το... μία με μεγάλη πικρία από την πλευρά του κυρίου Τζανερίκου. Προσέξτε, ο κύριο Βορίδης απάντησε με πληρότητα στην ανακοίνωση του Προέδρου του Πρώτου τμήματο του Αρίου Πάγου. Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση νομοθετεί, όπως τόνισε και ο Υπουργό των Εσωτερικών με βάση το Σύνταγμα, για να θωρακίσει την δικαιοσύνη. Αυτό όμω που είναι σημαντικό είναι ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί σε καταδικασμένα μέλη της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης να συμμετέχουν στις εκλογές όποιο καμουφλάζ και αν χρησιμοποιήσουν και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το αυτονόητο αυτό θα πρέπει να επιδιώξουν όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου. Και σε κάθε περίπτωση, θα προσέθετε mm -hmm. τα, δεν μπορώ να καταλάβω ποιου ενοχλεί τελικά να συμμετέχουν περισσότεροι δικαστέ στη λήψη τη συγκεκριμένη απόφαση. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο κομμάτι τη προεκλογική εκστρατεία, του προεκλογικού διαλόγου. Είναι αναμενόμενο ότι όσο πλησιάζουν προ τι κάλπε, ανεβαίνουν και οι τόνοι. Σχεδόν καθημερινά είναι τα εκατέρωθεν πυρά ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ε, Παρακολουθώντα με πολύ μεγάλη προσοχή χθε την ε, συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Sky, αντιλαμβάνουμε ότι αλλάζει λίγο από την αρχική του θέση όσον αφορά το τι θα γίνει μετά τι εκλογέ. Δηλαδή, πριν από λίγο καιρό ήταν ξεκάθαρο ο κύριο Μητσοτάκη: Η πρώτη κάλπη είναι αυτή που πρέπει να δώσει μια αυτοδύναμη, μια ισχυρή κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, είχε πει ότι θα επιστρέψω την διερευνητική εντολή, εφόσον αυτό δεν γίνει. Χθε είπε ότι θα ακολουθήσει το Σύνταγμα και ότι θα λάβει κανονικά τη διερευνητική εντολή. Οι πολιτικοί σα αντίπαλοι αυτό το φωτογραφίζουν ω να ο ίδιο ο Πρωθυπουργό παραδέχεται σιγά σιγά την ήττα που έρχεται. Νομίζω ο κύριο Μητσοτάκη επανέλαβε όσα κατά καιρού έχουμε δηλώσει ότι η αυτοδυναμία δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αλλά εθνική αναγκαιότητα. Αποτελεί το μέσο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη σταθερή πορεία τη χώρα. Αποτελεί το μέσο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όσα θετικά έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί το μέσο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσες τομές και μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν. Και ξέρετε, οι εκλογές της 21ης Μαΐου είναι οι κρίσιμες εκλογές. Είναι οι εκλογές που εμείς μιλάμε ξεκάθαρα στον κόσμο και του λέμε ότι θέλουμε μια, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που στην ουσία θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για να μπορέσουμε στι επόμενε εκλογέ να καταφέρουμε να επιτύχουμε την αυτοδυναμία. Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι σε αυτέ τι δύσκολε περιστάσει χρειάζεται σταθερή ηγεσία, χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση. Γι' αυτό είμαι βέβαιο ότι οι πολίτε θα εμπιστευτούν και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκη είπε ότι μπορεί να φανταστεί ο Έλληνα τι θα συνέβαινε αν τα προηγούμενη τετραετία, την τετραετία αυτή που ολοκληρώνεται σιγά-σιγά Έπρεπε να διαχειριστεί μια άλλη κυβέρνηση το θέμα τη ε, πανδημία, αλλά και ένα σωρό άλλα ανοιχτά ζητήματα. Και θέλω να πάω στο εξή. Στο ενδεχόμενο μια μετεκλογική συνεργασία, θεωρείτε, είστε ένα πολύ έμπειρο πολιτικό, είστε ένα ε, πολύ κομβικό υπουργό τη κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκε έτσι ώστε ο διάλογο ανάμεσα στα κόμματα να καταλήγει σε μια χρυσή τομή. Πόσο μάλλον όταν αφορά το σχηματισμό μια κυβέρνηση. Προσέξτε να δείτε, όταν μιλάμε για κυβερνήσει συνεργασία, η, η, λογική τη απλή αναλογική. Εμείς διαφωνούμε, διότι οδηγεί ε, σε ακυβερνησία, οδηγεί σε αστάθεια, οδηγεί ε, σε περιστασιακές ε, συμπράξεις. Το κομβικό όμω στι περιπτώσει αυτέ είναι όταν μιλάμε για κυβερνήσει συνεργασία, πρέπει να είναι επί βάσης, βάση. Καταρχήν πρέπει να έχουμε τα αριθμητικά δεδομένα. Mm -hmm. Τα αριθμητικά λοιπόν δεδομένα θα προκύψουν από το αποτέλεσμα των εκλογών. Και δεύτερον, χρειάζονται προγραμματικέ συγκλήσει. Δείτε τώρα τι ε, υποστηρίζει το κάθε κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μα λέει ότι θα πάμε σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, χωρί όμω να μα λέει από ποια κόμματα και με βάση ποιας προγραμματικής σύγκληση, πράγμα που σημαίνει το εξή ότι ο, ο κύριος Τσίπρας ε, μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση, όμως όταν και ο ίδιος σκέφτεται από ποιους ενδεχομένω να αποτελείται, ίσως τρομάζει και ο ίδιος. Mm -hmm. Ενώ το Πασόκ τι μας λέει, το Πασόκ μας λέει ότι ε, στην ουσία ψάχνουμε για τον άγνωστο Πρωθυπουργό. Είναι τώρα σοβαρές προτάσεις κομμάτων για να μπορέσει κανείς κάποιος να κάνει μια Α, συζήτηση επί ε, των σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και εμεί πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό κόμμα, αυτή τη στιγμή που έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Γιατί πείτε μου, σα παρακαλώ, τι θα κάνει για παράδειγμα α, ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα διαχείριση των μεταναστευτικών ωρών. Mm -hmm. Εμεί πήραμε μια συγκεκριμένη απόφαση, προστατεύουμε τα θαλάσσια σύνορα τη πατρίδα μα και είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μείωση ωρών πάνω από 80%. Ε, τις θέλω λοιπόν να πω ότι οι κυβερνήσει ε, συνεργασία ε, γίνονται επί συγκεκριμένων ζητημάτων βάσει προγραμματικών συγκλήσεων και βεβαίω με βάση αριθμητικών δεδομένων. Πάντω, κάνοντα λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Υπουργέ, θέλω να σα πω ότι η πολιτική ιστορία τη χώρα και η νεότερη αλλά και η παλαιότερη έχει αποδείξει ότι οι ανάγκε πολλέ φορέ έχουν φέρει κόμματα κοντά με εντελώ διαφορετικέ ιδεολογίε και με τη Νέα Δημοκρατία ω κομβικό ρόλο σε αυτή την κυβέρνηση και με το Πασόκα αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους, τους ανεξάρτητους Έλληνες ή του ανεξάρτητου Έλληνε ή τη για... Νέα Δημοκρατία με το Κομμουνιστικό του Ελλάδο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κουλτούρα ε, συνεργασιών. Αλλά βλέπετε ακόμα και στην παρούσα περίοδο, βλέπετε για παράδειγμα ε, η Γερμανία, για παράδειγμα, που είναι μια χώρα η οποία έχει. Κουλτούρα συνεργασία. Δείτε ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα. Mm -hmm. Βλέπουμε, για παράδειγμα, το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι με την πανδημία, με την ενεργειακή κρίση, με, την, με τον πρόσφατο πόλεμο στην Ουκρανία, εδώ και να πάρουμε αποφάσει πάρα πολύ άμεσα. Φανταστείτε λοιπόν, να υπάρχουν δύο ή τρία κόμματα να πρέπει να πάρουμε απόφαση, για παράδειγμα, θα πρέπει να α, υπερασπιστούμε τα σύνορά μα τα χερσαία ή τα θαλάσσια. Πώ θα αντιμετωπίσουμε την τουρκική προκλητικότητα, πώ θα αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, είναι, σας λέω, είναι ζητήματα οι οποία χρειάζονται ε, ολοκληρωμένε συγκεκριμένε προτάσει που αυτή τη στιγμή το βλέπω δύσκολο Έχει. να υπάρξει συνεργασία σε τέτοιο επίπεδο. Θέλω να σταθούμε σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εσεί, σαν πολιτικό, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση αυτή θα προκύψει από τι δεύτερε κάλπε, ή είναι ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε μία κυβέρνηση από τι πρώτε εκλογέ τη 21η Μαου. Γιατί υπάρχει μία αλληλουχία απόψεων και μεταξύ των στελεχών τη Νέα Δημοκρατία στι δημόσιε τοποθετήσει του. Προσέξτε. Ε, το να προκύψει η κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή με, την, με βάση την απλή αναλογή, το σύστημα τη απλή είναι εξαιρετικά απίθανο. Το πιο πιθανό λοιπόν σενάριο είναι να έχουμε κυβέρνηση την δεύτερη Κυριακή. Όμως, αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω για μία ακόμη φορά, είναι ότι οι εκλογές ουσιαστικά θα κρυθούν την πρώτη Κυριακή. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε ισχυρή, ισχυρό ποσοστό. Δεν ζητάμε ψήφο απλής αναλογικής. Ζητάμε ψήφο ενισχυμένης αναλογικής την πρώτη Κυριακή, που ουσιαστικά θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να κατακτήσει την αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Έχετε ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, κύριε Υπουργέ, και επειδή αναφερθήκατε στι μεταναστευτικέ ροέ, πολλέ φορέ και στο πρόσφατο παρελθόν, στα πλαίσια του ρεπορτάζ, μιλήσαμε για αυτέ τι ροέ, για αυτή την ανησυχία και για ένα πρόβλημα που μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει μία πτωτική τάση, όμω κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και το τελευταίο διάστημα, του τελευταίου μήνε, αυτό αποτυπώνεται και μέσα από το ρεπορτάζ, είδαμε ότι. Οι παράνομε διαδρομέ των κυκλωμάτων αγγίζουν πάρα πολύ δυνατά και την Κρήτη. Κοιτάξτε, ε, ποια είναι η πραγματικότητα. Καταρχήν, οροές έχουμε καθημερινά. Mm -hmm. ίσως να μην... Απλά δεν έχουμε αυτά ίσως, τα καραβάνια του Ίσως να μην γίνεται αυτό αντιληπτό, διότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος, mm -hmm. οι γυναίκες και οι άνδρες του σώματο κάνουν εξαιρετική δουλειά με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Εμείς τους έχουμε ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό και σε επίπεδο ενίσχυσης μέσων και σε προσωπικό, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη διαχείριση των ρών. Όμως, αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω, ότι τα παράνομα κυκλώματα των διακινητών συνεχίζουν και εκμεταλλεύονται δυστυχισμένους ανθρώπους και πολύ συχνά του θέτουν, τους θέτουν σε θανάσιμο κίνο, διότι βλέπετε κι εσείς βάρκες χωρίς ε, σωσίβε, χωρίς κανένα μέτρο προστασίου. Ουσιαστικά τα κυκλώματα αυτά ε, εκμεταλλεύονται αυτούς τους απεγνωσμένους ε, ανθρώπους, ε, διότι πέρα των άλλων η, η Τουρκία με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο προσπαθεί να προωθήσει τις γεωπολιτικές επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή. Όμως ε, οι ροές οι δεν έχουν ε, πλέον ως προορισμό την χώρα μας ή την Κρήτη ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο προορισμός τους είναι η, ε, η Ιταλία, Ιταλία, είναι η, τελικά η Κεντρική Ευρώπη. Όμως, η διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι πλέον δεν έχουμε ροέ μόνο από την Τουρκία, έχουμε ροέ και από το Λίβανο, και από την αλλά και από τη Λιβύη. Ε, σε κάθε όμως περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω, και τους uh, κριτικού uh, τηλεθεατές σας, αλλά και τον ελληνικό λαό, είναι ότι το λιμενικό σώμα θα συνεχίσει με την ίδια uh, αποτελεσματικότητα, αποφασιστικότητα, να προασπίζεται τα uh, θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, σε συνεργασία και με την Frontex, τα οποία, μην ξεχνάμε, είναι και θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει ούτε η Ευρώπη, κύριε Υπουργέ. Κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να σας πάω στο κομμάτι των λιμενικών υποδομών. Η αλήθεια είναι ότι στα τέσσερα χρόνια τη θητεία σα είδαμε πολλέ φορέ να βρίσκεστε στην Κρήτη, όχι μόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα σα, στο Λασίθι, αλλά σε ολόκληρο το νησί. Είχατε χαρακτηρίσει ω προσωπικό στίχημα την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Θα ήθελα έτσι πολύ γρήγορα να μου το σχολιάσετε. Καταφέραμε μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και εξασφαλίσαμε πόρου πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Από το ΕΣΠΑ αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψη για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών τη χώρα, κυρίω σε νησιωτικά ε, λιμάνια, μεταξύ των οποίων βεβαίω είναι και τη ε, ε, Κρήτη. Με αυτόν τον τρόπο, αναβαθμίζουμε την ασφάλεια στου λιμένε και βεβαίω την πρόσβαση των μονίμων κατοίκων και των επισκεπτών προ τα νησιά μας. Μόνο σε επίπεδο Κρήτη, ε, χρηματοδοτούμε ε, αναβαθμίσει σε λιμενικέ υποδομέ, αλλά και σε αναπλάσει χερσαίων ζωνών πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ έργα σε όλους τους νομούς της Κρήτης, και στο Λασίθι και στο Εράκλειο Προχθες και στο Ρέθνι και Κερσόνησο. στα Χανιά. Ε, τελευταίο ερώτημα. Τις προηγούμενες εκλογές ε, θυμάμαι την δήλωση που είχατε κάνει λίγες ώρες μετά την Λαϊκή Ετιμιγορία, με σημείο αναφοράς και το εκλογικό αποτέλεσμα στο Λασίθι, το οποίο... Φλέρταρε, θα το πω έτσι πολύ λαϊκά, η μπύλια σε όλη τη διάρκεια τη νύχτα πήγαινε από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ για το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείται ότι η Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου θα κάνει την ανατροπή φέτο, επειδή έχω ακούσει πολλά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία να αναφέρονται με ιδιαίτερη θέρμη στην Κρήτη και όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα που μπορεί να προκέψει δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κρήτη ω περιφέρεια είναι η καλύτερη εκλογική περιφέρεια του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα στο νομό Λασιθίου. Νομίζω οι πολίτες του ε, Λασιθίου ε, έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται δράσεις και έργα με προϋπολογισμό πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα αύριο ε, θα ε, ανακοινώσω και την ένταξη ενός πολύ σημαντικού έργου του βόρειου δουκό στο ΕΣΠΑ, mm -hmm. επομένως οι πολίτες του νομού λασιθίου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί στο Λασίτη τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε όλους τους τομείς και δεν αναφέρομαι μόνο στον τομέα των βασικών υποδομών όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας μην ξεχνάμε ότι ο Βόρειος Οδικός Άξονας για πρώτη φορά ξεκινά από το νομό αναφέρομαι στο πολύ μεγάλο έργο του Αγίου Νικολάου «Νεαπόλεως» έργα εγγύων βελτιώσεων πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σε υποδομές στην παιδεία, στην υγεία σε λιμενικές φυσικά υποδομές πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ Αυτά ξέρετε είναι δράσεις και πρωτοβουλίες που δεν είχαν γίνει ποτέ στον νομό Λασιθίου. Πιστεύω λοιπόν ότι οι πολίτες θα στείλουν ένα, του Λασιθίου θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα και εγώ βέβαια αυτό που τους καλώ είναι ε, απόψε να κρίνουν να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Έχουν μία περίοδο διακυβέρνηση τη χώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν μία περίοδο διακυβέρνηση τη χώρα από τον Αλέξη Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίω αντίστοιχα στον Ομόλα Σιθίου υπάρχει η προηγούμενη διακυβέρνηση και υπάρχει και η τωρινή διακυβέρνηση τη χώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω θεωρώ ότι ε, το αποτέλεσμα ε, θα είναι καταλητικό υπέρ της νέα ε, Νέας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ θερμά σας που ήσασταν μαζί απόψε. Καλό σα βράδυ, καλή δύναμη σα εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.